Θα καλημερίσω τον κύριο Θέμη Τζίμα, νομικό και διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης του Αριστοτέλειου. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Καλημέρα σας και άκουσα με πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε για τη Γαλλία. Αν με επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση, είναι τρομερή η παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συγκεκριμένους κύκλους, οι οποίοι πατάνε στο γεγονός ότι πολλοί κόσμος δεν ξέρει και είναι λογικό να μην ξέρει. Έτυχε φέτος στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού που έχουμε για τη μετανάστευση στο Αριστοτέλειο να διδάσκω διεθνείς σχέσεις και να ασχοληθούμε εκτεταμένα με το θέμα της αποικιοκρατίας, διότι πάρα πολλά θέματα από αυτά που προκύπτουν είναι αποτελέσματα της αποικιοκρατικής πολιτικής. Πρώτα απ' όλα, έχετε πολύ δίκιο ότι αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούν οι νέοι στα επεισόδια στη Γαλλία, όπου παρεμπιπτόντως στη Γαλλία δεν έχουν εξεγερθεί μόνο αυτοί, είχαν εξεγερθεί και τα κίτρινα γυλαίκα, οι οποίοι τότε εγκαλούνταν ως στρατός του Πούτιν. Λοιπόν, είναι Γάλλοι, δεν είναι τη συντριπτική τους πλειοψηφία, ξέρουμε αν έχουν παρισφύσει κάποιοι μετανάστες, είναι Γάλλοι. Και μάλιστα όχι δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς. Λοιπόν, είναι δηλαδή όσο τρίτης γενιάς από προσφυγική καταγωγή, καθότι παππούδες μου ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Λοιπόν, είναι Γάλλοι οι οποίοι ζουν στο περιθώριο, σε μια κοινωνία βαθιά ταξική, πολύ σωστά είπατε, με μια αστυνομία η οποία όπως εν προκειμένου δεν ψυχρό, διότι έτσι ξεκίνησαν τα επεισόδια. Αν έχετε hands free, παρακαλώ, όπως συνδέστε το, γιατί κάνει μικροδιακοπές. Μας ακούτε. Θα προσπαθήσω, μ' ακούτε καλύτερα τώρα. Για δοκιμάστε. Ελάτε, κύριε Τζίμα. Με ακούτε καλύτερα. Ναι, ναι. Ωραία. Είναι λοιπόν Γάλλοι τρίτης γενιάς, με μια αστυνομία η οποία όπως και άλλες φορές εν προκειμένου εκτέλεσε εν ψυχρό. Σε μια κοινωνία η οποία δεν τυχαίο ότι παράγει συστηματικά εξεγέρσεις. Δηλαδή, μέχρι πραγματικά πριν λίγες εβδομάδες είχαμε τα κίτρινα γυλαίκα. Δεν είναι τυχαίο όταν σε μια κοινωνία έχουμε τόσο εξεγερσιακά φαινόμενα. Και με σαφή και ταξικά και κυρίως ταξικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης και όχι ταυτωτικά. Τα ταυτωτικά εμείς τα δίνουμε. Ή τα δίνει η αστυνομία η γαλλική και άλλες γαλλικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν το χούι επί μακρόν να πυροβολούν στα μάτια με πλαστικές σφαίρες. Να πω παρεπτόντως ότι ήδη μετρούμε τρεις νεκρούς σε αυτή την εξέλιξη. Ούτε μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν αν είχαν γίνει στη Μόσχα αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν, τα ταξικά αυτά, τα ταυτωτικά χαρακτηριστικά νέων ταξικών τα δίνει το ίδιο το γαλλικό κράτος, το οποίο το συμφέρει να επιμένει σε αυτά και όχι στα πραγματικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας η οποία δεν ανέχεται το Μακρόν και το σύστημα το οποίο αυτός πρεσβεύει. Κύριε Τζίμα, φαντάζομαι ότι δεν παραγνωρίζετε ότι ενδεχομένως έχουν παρισφρήσει, διότι κυκλοφορούν βίντεο. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα βίντεο αυτά κυκλοφόρησαν από την ημέρα που απαγορεύτηκε, περιορίστηκε η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με απόφαση του γαλλικού κράτους, όπως μετέδωσε και η Μαρία Δέναξα. Λοιπόν, εμφανίστηκαν παρόλα αυτά βίντεο που εμφανίζονται κάποιοι να διαδηλώνουν εξοργισμένοι και με γνήσια αραβικά να λένε Αλλάχου Άκμπαρ. Προφανώς υπήρξαν και αυτά. Προφανώς. Είναι δυνατόν σε μια εξέγερση η οποία κινητοποιεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων να μην υπάρξει κάθε λογής, να μην υπάρξουν κάθε λογής στοιχεία. Χώρια που είναι και το πιο εύκολο να φτιάξεις ένα βίντεο ή να στήσεις κάποιον. Τα ξέρουμε και στην Ελλάδα αυτά τώρα. Μην γελιόμαστε, στην Ελλάδα δεν έχουμε τους κουκουλοφόρους που βγαίνουν από τις τάξεις των ΜΑΤ και ξαναγυρνούν φιλόξενα στις αγκαλιές των ΜΑΤ. Αλλά πέραν αυτού, εγώ δεν λέω ότι είναι στημένα, υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία. Δεν έχουμε όμως καμία, μα καμία ένδειξη, το ακριβώς αντίθετο, ότι εδώ πρόκειται για μια εξέγερση μεταναστών και προσφύγων. Είναι μια εξέγερση Γάλλων, τα έχουμε ζήσει και επί Σαρκοζή πριν από 20 χρόνια, που έχει να κάνει με την περιθωριοποίηση ολοένα μεγαλύτερων τμήματων της γαλλικής κοινωνίας, όπως και όλων των κοινωνιών λόγω του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Απλώς όπως συνέφερε τον Μακρόν να διαδίδει ότι τα κίτρινα γυλαίκα ήταν βαλτή του Πούτιν, τώρα τον συμφέρει να διαδίδει ότι αυτή είναι βαλτή τζιχαντιστών. Λίγο... Και βεβαίως υπάρχουν ναι, ναι. Οι οποίοι είναι πρόθυμοι να πιστέψουν οτιδήποτε. Λίγο βορειότερα στην Ολλανδία είχαμε εξέγερση των αγροτών, κλείνουν 3.000 φάρμες. Και είχαμε και εκεί τραυματισμούς 8 αγροτών βαρύτατους
Ξέρετε πώς κυκλοφόρησε εκεί? Ότι από πίσω είναι οι πολυεθνικές του νοπού κρέατος που τους ξεσηκώνουν. Ναι, και ο Πούτιν βεβαίως. Και ο Πούτιν ακούστηκε και εκεί. Ο Πούτιν είναι μια σταθερά κάθε κοινωνικής εξέγερσης στις μέρες μας. Θέλω να πω ότι κάπου θα πρέπει να αποκτήσουμε και μια ορισμένη οριμότητα. Δηλαδή, εντάξει, καλή, καθόλου καλή, αλλά τέλος πάντων κατανοώ την ανάγκη ορισμένων δυνάμεων της ακροδεξιάς να κάνουν προπαγάνδα. Αλλά για τον πολύ κόσμο, να μην γινόμαστε χρήσιμοι ηλίθιοι κάθε προπαγάνδας. Δηλαδή, αλίμονο αν κάθε κοινωνική εξέγερση τη βαφτίζουμε τζιχαντιστικό ή μεταναστευτικό φαινόμενο. Δηλαδή, εμείς εάν ζούσαμε, όπως και ζούμε, αλλά αναφέρομαι τώρα στη γαλλική περίπτωση, σε μια τέτοια ταξική κοινωνία που τα παιδιά μας θα πεγάλωναν ως παιδιά ενός κατώτερου θεού, ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, θα ήμασταν ικανοποιημένοι? Το γεγονός ότι τώρα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν συνοικίες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες από τις δημοτικές και άλλες αρχές, μας ικανοποιεί? Είμαστε πρόθυμοι να το ανοιχτούμε? Δεν υπάρχει εξέγερση. Μπορεί κανείς να διαβάζει την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης, για την οποία είναι τόσο περήφανοι οι Γάλλοι, η οποία να μην είχε και καταστροφές και ακρότητες, αν θέλετε, και χουλιγκανισμούς και στοιχεία Λούμπεν και. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι ο Μακρόν είναι μια αποτυχία από την αρχή μέχρι, από την κορφή μέχρι τα νύχια, ο οποίος, και αυτό το μοντέλο θέλουν να φέρουν και εδώ, επιβιώνει εκλογικώς με τη στήριξη της ολιγαρχίας και επισύοντας τον κίνδυνο μιας ακροδεξιάς, την πολιτική της οποίας εν τέλει υλοποιεί και ο ίδιος. Λέει όμως εδώ άλλος φίλος, κύριε Τζίμα, δεν σας βάζει τα αίματα ότι τα επεισόδια και η εξέγερση αυτή ξεσπά λίγες μέρες αφότου εμφανίζεται η προσέγγιση Μακρόν με τα BRICS? Ο Μακρόν προσπάθησε να προσεγγίσει τα BRICS και τα BRICS του κλείσαν την πόρτα. Ο Μακρόν είχε εξέγερση και λίγους μήνες πριν. Ο Μακρόν είναι αυτός ο οποίος πήγε να κάνει την βρώμικη δουλειά των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο μετά την έκρηξη ή ανατίναξη, δεν ξέρουμε, του λιμανιού της Βιρτού, και πήγε εκεί να κάνει μάθημα περί δημοκρατίας και να εξάγει μια πολύχρωμη επανάσταση εναντίον της Χεσμπολά, όπου έφυγε και από εκεί ταπεινωμένος. Θέλω να πω ότι ο Μακρόν, όπως και ο Σαρκοζή και ο Ολάντ, ανήκει στην πλευρά των ατλαντιστών της Γαλλίας που γκρεμίζουν την κολλική παράδοση, έχουν γκρεμίσει την κολλική παράδοση. Λοιπόν, ο οποίος αφού αντιλήφθηκε ότι στη Δύση είναι τρίτος ή και πιο χαμηλά, αλλά σίγουρα τρίτος στη τάξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνοπολιτικός, κάτω από την Πολωνία που είναι πρώτη, κάτω από τη Γερμανία, μετά και τη Γαλλία, και ίσως και πιο χαμηλά, ίσως σύντομα και κάτω και από την Ιταλία, κάνει ορισμένους τυχοδιοκτισμούς τύπου BRICS, όπου επαναλαμβάνω ότι κανείς δεν είναι έτοιμος να βάλει τη Γαλλία τόσο εύκολα, διότι αντιλαμβάνονται ότι θα βάλουν ένα δούριο ύπο. Ο Μακρόν είναι επίσης αυτός ο οποίος έφυγε ταπεινωμένος από το Σαχέλ, όπου πρόκειται να πάμε να πολεμήσουμε κι εμείς, αν θυμόμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, να βοηθήσουμε. Ο Μακρόν μετράει αποτυχίες της πολιτικής του και στο εσωτερικό και διεθνώς. Και είναι πολύ σύνηθες αυτές οι ηγεσίες να είτε να παίρνουν πραγματικά γεγονότα και να τα διωγγώνουν, είτε να εφευρίσκουν και διάφορα επιθέματα για να καλυφθούν πίσω από αυτά. Λέει εδώ, λένε τρεις φίλοι και θέλω να περάσουμε στην επόμενη ενότητα, αλλά θέλω να μην τα αφήσετε έτσι. Ο ένας είναι ο Θάνος, πάλι δεξιά φταίει η αριστερά και πάλι στο απειρόβλητο από αριστερούς καθηγητές. Άλλος, ο Γιάννης, οι Γάλλοι δεν είναι μαύροι, πες τον κύριο καθηγητή, μποχτείς αμέσως δημοκράτες. Είμαστε φασίστες και ρατσιστές. Γιάννη μου, με συγχωρείς, οι Γάλλοι δεν είναι μαύροι, μάλλον δεν ξέρεις καλά τη Γαλλία. Καλό είναι να δει έναν αγώνα ο ακροατής Εθνικής Γαλλίας. Μάλιστα. Ας δει έναν αγώνα Εθνικής Γαλλίας, να δούμε αν είναι μαύροι ή όχι. Ας δει την περίπτωση πώς παρακαλούσε ο Μακρόν, το είπε ο ίδιος, τον Εμπαπέ, τον οποίο δεν θυμάμαι να είναι ξανθός γαλανομάτης, να μείνει στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν, γιατί είναι κομμάτι της γαλλικής εθνικής υπερηφάνειας. Ο Λευτέρης λέει, αλίμονο αυτά συμβαίνουν, επειδή κυκλοφορούν με κάτι ματσέτε 45 εκατοστά, τώρα θα πούμε ότι θέλουν τη βία, δεν θα μας τρελάνετε κύριε Τζίμα και κύριε Σαχίνη, να τα λουστείτε στα παιδιά σας πρέπει μάλλον. Οι ματσέτες δεν ξέρω, χρησιμοποιούν μόνο οι μουσουλμάνοι ή μάλλον οι πρόσφυγες και μετανάστες.
αν διαβάσει κανείς τη γαλλική ιστορία όπως και τη βελγική, θα δει ότι όταν κάτι εκατομμύρια Αλγερινοί και Κονγκολέζοι εξοντώθηκαν και οι ματσέτες ήταν στο οπλοστάσιο των Λευκών, Γάλλων, Βέλγων κτλ. Κοιτάξτε, είπα και πριν για όσους θέλουν να όσο δε για την αριστερά, μα εδώ έχουμε ένα φαινόμενο στη Γαλλία, το οποίο ακριβώς δεν κυδαιμονεύει κανένα κόμμα, διότι δεν μπορεί να το κυδαιμονεύσει. Το ότι κάτι έχει ταξικά χαρακτηριστικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόμμα της αριστεράς το οποίο το καθοδηγεί. Αν το καθοδηγούσε ένα κόμμα της αριστεράς, ο Μελανσόν, ας πούμε, θα έχει τελείως άλλα χαρακτηριστικά. Εδώ πρέπει να κατανοήσουμε κάτι, το είπαμε και πριν. Δεν υπάρχει καμιάς μορφής εξέγερση χωρίς βία και χωρίς ακόμη και πολύ καταδικαστές μορφές βίας. Εγώ βρίσκω φρικώδες το ότι κάει και μια βιβλιοθήκη, παραδείγματος χάρη. Είναι μια βαρβαρότητα. Αυτό δεν αναιρεί όμως ότι αντικειμενικά για όποιον παρατηρεί και αναλύει αυτά που συμβαίνουν και όχι αυτά που θα ήθελε ίσως να συμβαίνουν, έχουμε μια ταξική εξέγερση, την οποία προφανώς έχουμε και άλλα στοιχεία να παρισφρέουν, η οποία προκύπτει από δεκαετίες νεοφιλελευθερισμού και περιθωριοποίηση στη Γαλλία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Λέει άλλος φίλος, κύριε Τζίμα, μάλλον δεν τα λέτε καλά. Η ηλικία των περισσότερων από τις συλλήψεις είναι 12 έως 18. Και στο αυτόφορο οι περισσότεροι δηλώνουν ότι πήγαν για χαβαλέ το βράδυ. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Τι περιμένει ο ακροατής να δηλώσει? Καταρχάς μου λέει πάρα πολλά το ότι υπάρχει κόσμος τόσο νεαρής ηλικίας, ο οποίος είναι έτοιμος να συμμετέχει σε τέτοιες διαδικασίες. Δηλαδή, δεν είναι, αυτό αποδεικνύει μια βαθιά αποτυχία συστημική της Γαλλίας. Όταν οι παιδικές ηλικίες είναι τόσο ευτεθειμένες σε ταξικές αντιθέσεις, ώστε μπορούν να κατεβούν και να συμμετέχουν σε μια διαδικασία ταραχών εξέγερσης, πριν το πώς θέλετε, υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα. Δεν θυμάμαι εγώ όταν ήμουνα 13, 14, 15 να βίωνα καταστάσεις οι οποίες θα με οθούσαν σε μια τέτοια διαδικασία. Δεύτερον, φυσικά και θα δηλώσει το αυτόφορο. Δηλαδή, τι φαντάζεστε ότι εκεί οι δικηγόροι, όταν καλούνται να υπερασπιστούν κάποιον, του λένε βγες και πες ότι είσαι ζυμωμένος επαναστάτης και θες να πάρεις το κεφάλι της μπουρζουαζία? Αυτά είναι αστειότητες. Κύριε Τζίμα, ως προς την ανάλυση πραγματικής κατάστασης. Επειδή θέλω να πάμε στο άλλο κεφαλαίο, θέλω πολύ γρήγορες απαντήσεις σε ένα σώμα ερωτήσεων. Τα καταφέρνετε και εξάπτετε εδώ. Λοιπόν, ο Σωτήρης λέει: η Γαλλία, αν πρόσφερε κάτι στην Ευρώπη, είναι το εξής. Ότι ο πολίτης μπορεί να έχει οποιαδήποτε θρησκεία θέλει ή δεν θέλει, όμως Γάλλος πολίτης. Οι Ευρωπαϊστές, αν δεν έχουν ιδέα για το τι είναι Ευρωπαϊσμός, τι μιλάνε? Είναι η προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η πρόταση. Το έχουμε ξαναπεί, οι μεγαλύτεροι αντιευρωπαϊστές είναι οι εμφανιζόμενοι ευρωπαϊστές. Εννοούν βέβαια το νόμισμα το ευρώ, το θείο βρέφος, όμως τελειώνει και αυτό πολύ σύντομα. Ερώτηση στον κύριο Τζίμα. Τι κατά την άποψή του προμηνύει άνοδος σε όλη την Ευρώπη της ακροδεξιάς, με το AfD της Γερμανίας σχεδόν δεύτερη δύναμη σε συνάρτηση ΔΕ και με το εξοπλιστικό πρόγραμμα των 100 δις στη Γερμανία? Ότι ο νεοφιλελευθερισμός στην Ευρώπη δεν μπορεί να στηριχθεί πια στις αστικοδημοκρατικές διαδικασίες με την ίδια ευκολία και γι' αυτό χρειάζεται ένα πιο σκληρό χέρι. Οι ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη είναι το μαστίγιο όταν το καρό το έχει αποτύχει. Σάκης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Να με συμπαθάτε, αλλά μάλλον ζείτε. Α, συμπατριώτη σας. Σε άλλο κόσμο. Στη Γαλλία έχουμε ισλαμική εξέγερση. Μπορείτε να δείτε πολύ εύκολα αυτό από πλήθος βίντεο από το Telegram. Όσο και να θέλετε να το παρουσιάζετε ως ταξικό, δεν είναι, κύριε Τζίμα. Επίσης, δεν είναι Γάλλοι ακόμη και τρίτης γενιάς. Μπορείτε να δείτε επίσης Γάλλους που αντιμετωπίζουν σε ομάδες τους ισλαμιστές. Ναι. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Τα βίντεο αυτά τα βρήκε ο ακροατής ή τον βρήκαν τα βίντεο? Διότι στη σύγχρονη εποχή είναι πολύ εύκολο να νομίζουμε ότι εμείς βρήκαμε κάτι, αλλά να μας βρίσκει αυτό στην πραγματικότητα, γιατί παρακολουθούμε συγκεκριμένους λογαριασμούς και συγκεκριμένα κανάλια. Τα βίντεο που είναι πολλαπλάσια, με ανθρώπους οι οποίοι μιλούν κανονικότατα γαλλικά, συγκρούονται με τις αρχές ασφαλείας ή με σύμβολα του καπιταλιστικού συστήματος στη Γαλλία. Γιατί δεν βρήκαν τον ακροατή? Επιμένω, το Telegram, το Twitter, το Facebook δεν είναι αξιόπιστες πηγές για να κάνουμε αναλύσεις.
Ο καθένας επιλέγει μία φούσκα, είναι γνωστό αυτό, μία φούσκα ομοειδεατών Χριστών και ενημερώνεται από αυτούς, το οποίο μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι η δική μας ανάλυση είναι σωστή, ενώ παραδίπλα υπάρχουν άλλες φούσκες Χριστών με τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Άλλος φίλος λέει εδώ, μπράβο στον κύριο Τζίμα, όντως συστημικό το θέμα, ειδικά με τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες που είναι έτοιμα να κατέβουν στο δρόμο, βιώνοντας με τον τρόπο που βιώνουν αυτό το διαχωρισμό στην κοινωνία. Μια δουλεύει το διακύδευμα η Μακρόν, μια δουλεύει η ακροδεξιά. Αυτό συμβαίνει, λέει, στην ουσία. Συμφωνώ απολύτως. Και ξέρετε, η αποτυχία του συστήματος φαίνεται από το εξής και το θράσος του. Βγαίνει ο Μακρόν και άλλοι και λένε το γεγονός ότι κατεβαίνουν παιδιά δείχνει ότι κάποιοι γονείς δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μάλιστα. Η θρασίτατη αυτή τύπη, τύπου Μακρόν, ο οποίος ήταν σε συναυλία ή πάρτι, ήταν του Έλτον Τζον όσο και εγώ ήταν το Παρίσι ένα από τα βράδια και χόρευε εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν αναρωτιούνται γιατί τόσοι πολλοί γονείς δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αν θεωρήσουμε ότι δεν μπορούν να την κάνουν καλά. Ποια είναι η υπεράσπιση της οικογένειας από την πλευρά του γαλλικού κράτους? Δεν έχει την ευθύνη κάθε κράτος, όπως και το ελληνικό κράτος, να προστατεύει, να δημιουργεί τις υλικές συνθήκες εκείνες μιας αδιατάρρεκτης παιδικότητας και όχι μιας παιδικότητας η οποία φαίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί παιδιά να συγκρούονται με την αστυνομία. Εύλογο το ερώτημα. Λέει άλλος φίλος, κύριε Τζίμα, και μόνο για μένα ότι κάει και το χρηματιστήριο στη Μασσαλία και δεν παίχτηκε πενιά ούτε καν στη δημοσιότητά του, πέρασε τον ντούκου, λέει πολλά για το ποιοι εξυπηρετούνται με την παραπληροφόρηση για να μας δημιουργούν εντυπώσεις. Και παρεπιπτόντως, να πούμε και κάτι άλλο. Όταν έγινε η αποαπικιοποίηση της άλλων αποικιών και της Γαλλίας και άλλων κρατών, το πολιτικό Ισλάμ και ειδικότερα το αντιδραστικό, το σαλαφιστικό Ισλάμ, και αυτό που λέμε τζιχαντισμό σήμερα, ήταν ως πολιτική δύναμη από μειοψηφική ως ανύπαρκτη. Οι Αλγερινοί, οι οποίοι επαναστάτησαν, ήταν κοσμικοί. Και ως επιτοπλίστων υπήρχε και το Ισλάμ, αλλά ήταν υποδέστερο. Εμπνεόταν από τις ιδέες της αριστεράς και τις εθνικοαπελευθερωτικές. Έγινε πολλή δουλειά από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη Αφγανιστάν, για να καταστεί το αντιδραστικό πολιτικό Ισλάμ, αυτό με το οποίο πολεμάει Χεζμπολά και άλλες δυνάμεις, παραδείγματος χάρη, κυρίαρχη δύναμη σε ορισμένες τέτοιες κοινωνίες. Γιατί... Όποιος δεν τα ξέρει αυτά. Γιατί κουράζεστε, δεν... κύριε Τζίμα, γιατί κουράζεστε? Ο πιο μορφωμένος λαός διαλύθηκε με αυτό ακριβώς που περιγράφεται. Οι Παλαιστίνοι. Ποιοι κάνουν κουμάντο σήμερα? Λέμε για τον ακραίο Ισλαμισμό. Πριν από αυτόν, ποιοι κάναν κουμάντο? Ήταν ακραίος Ισλαμισμός τα αιτήματα των Παλαιστινίων και μπορούσαν να συνεννοηθούν με τους πολίτες του Ισραήλ? Τότε διαλύθηκαν και διαλύθηκαν με πρώτα τα μοναρχικά καθεστώτα να διαλύουν το Παλαιστινιακό κίνημα. Αυτό δεν συνέβη? Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα το Ισραήλ προτιμούσε σαφώς τη Χαμάς από την οργάνωση για την απελευθέρωση. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αν μπούμε στο Ισραηλινο-Παλαιστινιακό, τώρα θα ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο πολύ μεγάλο. Όχι, δεν θα μπούμε, αλλά επειδή αναφερθήκατε στην Αλγερία που είναι μια επιτομή, οι λευκοί Γάλλοι της Αλγερίας πήγαν στην Τουλούζη. Και ήταν ένα ξεχωριστό πράγμα και από την ίδια τη γαλλική πραγματικότητα. Γιατί κάποιοι μιλούν για τη γαλλική κοινωνία, αλλά καλό είναι να τη γνωρίζουν και καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά και έρχομαι στα δικά μας. Και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις, διότι υπάρχουν δεδομένα. Το ΝΑΤΟ έχει έναν επιτελικό σχεδιασμό που μένει να δούμε αν θα επικυρωθεί στο Βίλνιους. Διπλής ονομασίας των στενών, παρά τις διεθνείς συνθήκες, τουρκικά στενά και barcode για την Κύπρο, όχι Κύπρος, με συντεταγμένες. Βέβαια, δύο μιλητές επί δύο ημέρες απανωτά μας είπαν ότι η ιστορία των τουρκικών στενών ως διπλή ονομασία έχει γίνει και με τις δικές μας ευλογίες σε σχέδια από τον Άιμο μέχρι τον ΝΑΤΟ τα προηγούμενα χρόνια, ασχέτως λέει αν δεν περνούσε τελικώς. Πώς τις βλέπετε αυτές τις εξελίξεις? Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από αυτή τη συχνότητα
ότι η Τουρκία για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι πιο σημαντική από την Ελλάδα και απείρως σημαντικότερη από την Κύπρο. Το ελληνικό κατεστημένο όχι μόνο κάνει ότι δεν το ακούει, βολεύεται σε αυτή την κατάσταση. Και δυστυχώς και η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει ορισμένα θεμέλια της πολιτικής της και να γίνει ένα ορμητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος δεν πρόκειται να τύχει αναγνώρισης ως πραγματικό κράτος ποτέ από την Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα τα χαλάσουν για την Κύπρο με την Τουρκία. Είναι απλούστατο. Μα δεν θα υπήρχε τουρκική κατοχή της Βόρειας Κύπρου αν δεν είχαν συνενέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, οι ΗΠΑ δεν θέλαν ποτέ ανεξάρτητο ισχυρό κυπριακό κράτος. Την ίδια πολιτική συνεχίζονται. Η δε ελληνική κυβέρνηση, επειδή νιώθηκε πανίσχυρη, διότι δεν έχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή απέναντί της, καμία αντιπολίτευση, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, θεωρεί, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, νομίζω, ότι μπορεί άρον-άρον να κλείσει μεγάλα εθνικά θέματα χωρίς να ανοίξει μύτη. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τυχαία και η αλλαγή δένδια στο Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή μπήκε στο ψυγείο, και η τοποθέτηση για Γαπητρίτη, ο οποίος είναι βασικός πρεσβευτής της άποψης, η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, άρα τι Κύπρος, τι κυριαρχικά δικαιώματα, αυτά έχουν πάει περίπατο. Λοιπόν, το επικίνδυνο είναι ότι αυτή η πολιτική έχει ακολουθηθεί ξανά και άλλοι προσπαθήσαν άρον-άρον και χωρίς αντιδράσεις να κλείσουν το Κυπριακό και να κλείσουν εθνικά θέματα. Και καταλήξαμε σε τραγωδίες, διότι το μήνυμα που στέλνουμε απέναντι είναι ότι χωρίς του φεκιά γυρνάμε την πλάτη και τρέχουμε. Θέλω παρεπιπτόντως να αναρωτηθώ δημοσίως, μετά την σφαλιάρα και την αποτυχία του γνωστού πρωινού στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, τι ακριβώς πάει να ξανακάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν? Είναι ερωτηματικό αυτό. Πολλοί λένε, άκουσα χθες τον κύριο Αϊφαντή και σήμερα ο κύριος Φενέκος, ότι κακώς εμφανιζόμαστε επισπεύδοντες μιας τέτοιας συνάντησης. Ας αφήναμε τουλάχιστον την Τουρκία να δούμε πού το πάει. Δεν έχω καταλάβει γιατί επισπεύδουμε. Έχουμε κάποια απέτηση από την Τουρκία? Δηλαδή, όταν κάποιος έχει ανοίξει την ατζέντα των θεμάτων εδώ και κάποια χρόνια, να μην τα ξαναλέμε. Και δεν ανοίγεσαι τίποτα από αυτό, θυμίζω, ούτε μετά το σεισμό. Το γνωστό στην Τουρκία. Εμείς πηγαίνουμε να τους συναντήσουμε για να διεκδικήσουμε από αυτή τη συνάντηση τι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα πράγματα στο Αιγαίο ούτως ή άλλως είναι σχετικό ήρεμα. Άρα γιατί πηγαίνουμε εκεί? Πείτε μου, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, εάν η Κύπρος αρχίζει και αναφέρεται στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, αυτό είναι επιχειρησιακά σχέδια, με συντεταγμένες. Με δεδομένο το πρόβλημα στη Λίμνο, το ρώτησα και εγώ προηγουμένως, όπου πολλές φορές εξαιρείται από ασκήσεις, θα αρχίσει η αναφορά σε συντεταγμένες και για τη Λίμνο, για παράδειγμα? Φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολο να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο για τη Λίμνο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο πώς θα αναφέρεται. Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Όταν η τουρκική κυβέρνηση, η Τουρκία, πετυχαίνει η εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση να προβαίνει στην αποδοχή μιας τέτοιας ενέργειας θεωρώντας ότι δεν έχει πολιτικό κόστος και ενδεχομένως χωρίς να έχει πολιτικό κόστος, χωρίς να έχει μια αντιπολίτευση η οποία να πει το παραμικρό, δεν έχει υποθεί τίποτα από κανένα κόμμα. Από κανένα, από κανένα. Δεν είναι λογικό ότι η Τουρκία θα θεωρήσει ότι μπορεί να σμπρώξει και λίγο παραπάνω τα πράγματα στο Αιγαίο, αφού επαναλαμβάνω, χωρίς του φεκιά έχει πετύχει να έχει ελληνική κυβέρνηση εγγυήτρια δύναμη η Ελλάδα της Κύπρου, η οποία αποδέχεται να μην υπάρχει αναφορά στην νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία. Επόμενο δεν είναι ότι 6 μήνες μετά θα διεκδικήσει κάτι, ένα χρόνο κάτι παραπάνω στο Αιγαίο? Και όταν θα το διεκδικήσει, γιατί πάντα ξέρετε ο κατευνασμός, γι' αυτό είναι πρόβλημα, διότι οθεί τον άλλον να σε φτάσει στο σημείο από το οποίο πράγματι δεν μπορείς να υποχωρήσεις μετά. Δεν θα καταρρεύσεις. Λοιπόν, εκεί
τι εμπόδιο θα ορθώσει η ελληνική κυβέρνηση. Έχω πιστεί, για να μην ότι η παρούσα ελληνική κυβέρνηση και όχι μόνο, και ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού κατεστημένου, πραγματικά από χρόνια πιστεύει ότι μπορεί να τελειώνει με το Κυπριακό, ένα, και ότι μπορεί να κλείσει και πάρα πολλά θέματα του Αιγαίου. Επιμένω ακόμη και θέματα, όπως λέγεται πια η αποστρατικοποίηση, στρατιωτικού αποτυπώματος, χωρίς πολιτικό κόστος. Και τα τελευταία 4 χρόνια, όπως και οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, όπου η διεθνής πολιτική και η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ήταν καν στο τραπέζι, έπεισαν αυτές τις δυνάμεις πέραν πάσης ροδότητας. Αυτό είναι το πιο αυτή είναι η πιο επικίνδυνη εξέλιξη. Θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμη. Η ευκολία με την οποία η πρόταση φαίνεται ότι έχει σερβαριστεί από τον αμερικανικό παράγοντα, η ευκολία με την οποία ονοματίζονται τα στενά και τουρκικά, άρα καταλαβαίνουμε ότι στις διμερείς συνομιλίες χωρών μελών του ΝΑΤΟ με την Τουρκία, τουρκικά θα λέγονται τα στενά. Έτσι, σας φυσικά. Λέει κάτι για την τύχη που επιφυλάσσουν στη Τουρκία οι δυτικοί σύμμαχοι μετά την επανεκλογή Ερντογάν? Η Τουρκία, όπως είχαμε πει, είναι το δυτικό άκρο του δρόμου του μεταξιού της Κίνας, άρα απολύτως απαραίτητη. Είναι διακύβευμα, διότι θέλει να ενταχθεί στα BRICS η Τουρκία. Και αν δούμε τα BRICS στο χάρτη τους, είναι πραγματικά η συγκρότηση αυτού του τεράστιου γεωπολιτικού νησιού, το οποίο εάν ενοποιηθεί μπορεί να ελέγξει την πλανητική κυριαρχία. Άρα η Τουρκία είναι απολύτως κρίσιμη για τον περιορισμό των κινέζικων φιλοδοξιών. Είναι απολύτως κρίσιμη για την προώθηση του παντουρανικού σχεδίου στον Κάφκασο, άρα για τον περιορισμό της ρωσικής επιρροής. Είναι απολύτως κρίσιμο για το κλείσιμο των στενών προς τη Ρωσία. Απολύτως κρίσιμο για το κλείσιμο των στενών στη Ρωσία. Και είναι επίσης και σημαντική για την προώθηση ορισμένων επιμέρους σχεδίων στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα δεν είναι κρίσιμη για κανένα από τα παραπάνω. Δεν είναι κρίσιμη για κανένα από τα παραπάνω, όχι λόγω θέσης, λόγω πολιτικών επιλογών. Άρα η Τουρκία θα διεκδικεί και κάτι θα κερδίζει, η Ελλάδα θα υφίσταται παθητικά. Με τον παρόντα πολιτικό συσχετισμό στη χώρα, αυτή θα είναι, εκτιμώ, η πορεία των πραγμάτων. Ερώτηση από φίλο. Με την κατά πως φαίνεται προηλυμένη απόφαση τον Νίκο να ονομαστούν τα στενά τουρκικά και κατά συνέπεια να αλλάξουν και καθεστώς, μήπως θα έχουμε και άλλες δυσμενέστερες εξελίξεις από αυτό? Για παράδειγμα, δεδομένου ότι η Αλεξανδρούπολη και εν γέννη η Θράκη αποτελεί πλέον αμερικανικό έδαφος, μήπως να αναμένουμε και την ανακήρυξη Θράκης ως ζώνη με ειδικό καθεστώς, κάτι ας πούμε όπως είναι το Άγιο Όρος? Καλά, εντάξει, τώρα το προχώρησες πολύ, Νίκο, εσύ, κύριε Τζίμα. Δεν έχω κάποια τέτοια εικόνα. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε έχω τέτοια πληροφόρηση. Άλλο ερώτημα που έρχεται από τη Χάγη. Καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Τζίμα. Έχω μια ερώτηση σχετικά με το θέμα της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Είναι όντως απαράδεκτο που για χάρη της Τουρκίας υποβιβάζεται η Κύπρος από χώρα σε χώρο με συντεταγμένες. Έχω όμως μια απορία. Ας υποθέσουμε ότι θα περάσει το τέλος το θέλημα της Τουρκίας χωρίς ελληνική αντίδραση. Με ποιες συντεταγμένες θα αναγνωρίζεται η Κύπρος? Με αυτές τις επισήμως αναγνωρισμένες Κυπριακής Δημοκρατίας, ή η Τουρκία θα απαιτεί συντεταγμένες άλλες για τις ελεύθερες περιοχές και άλλες για το ψευδοκράτος, ώστε μέσως να περάσει την αναγνώριση? Υποθέτω το δεύτερο. Υποθέτω. Και η λογική θα είναι ότι πρόκειται για επιχειρησιακό χάρτη, φαντάζομαι. Mm. Οπότε μπορεί να αναγνωριστούν τα de facto δεδομένα και όχι τα de jure. Μάλιστα. Και να προταθεί αυτό ως μία μέση λύση. Αλλά ναι, είναι αφανή. Λοιπόν, γυρνώ πίσω στα τελευταία ερωτήματα, με αυτά θα κλείσουμε, τα οποία μας ξαναγυρνάνε στη Γαλλία. Σας είπα, εξάψατε εδώ την κουβέντα. Λέει ο Κώστας, το πρόβλημα είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι αναγνώσκεται. Δηλαδή, ως δίπολο ισλαμοτρομοκρατία εναντίον ταξικότητας, ζούμε σε έναν κόσμο που περνάει ταυτοτική κρίση. Όταν εκλείπει το γνώθις αυτών, η ακρότητα είναι πάντα ελκυστική. Το μέτρο της αταξίας μιας κοινωνίας είναι η ταξική ανισότητα και η πολιτική ασάφεια, κύριε Τζίμα, λέει. Κοιτάξτε, προφανώς σε μια πραγματική υλική βάση που έχει να κάνει με τις ανισότητες, με την οικονομία, με την παραγωγή, με το διαθέσιμο εισόδημα, με τον πλούτο κτλ., υπάρχει και ένα επικοδόημα που είναι ζητήματα ταυτοτικά, ιδεολογικά, κουλτούρας, συναισθηματικά, ιστορικά, προφανώς. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει μια βάση η οποία επικαθορίζει όλα τα άλλα. Εάν μιλούσαμε για ευημερούντα προάστια,
είτε ήταν μουσουλμανικά, είτε βουδιστικά, είτε χριστιανικά, τέτοιες εξεγέρσεις δεν θα είχαμε. Θυμίζω ότι οι μουσουλμάνοι Άραβες έχουν την Paris Saint-Germain, μουσουλμάνοι Άραβες βαθύπλουτοι έχουν μερικές από τις μεγαλύτερες, τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στην Ευρώπη. Μουσουλμάνοι Άραβες είναι καλοδεχούμενοι στα διεθνή φόρα. Δεν μπορεί να αναλύσει κανείς τα όποια ταυτοτικά ζητήματα λοιπόν χωρίς το ταξικό. Και αυτό και στη Γαλλία και αλλού είναι πάρα πολύ σαφές. Το ταυτοτικό ζήτημα δεν είναι ισότιμο του ταξικού, του κοινωνικού προβλήματος μιας χώρας. Παίζει το ρόλο του βεβαίως, αλλά είναι δευτερεύον. Άλλος φίλος λέει, κύριε Τζίμα, εγώ χριστιανικούς ναούς είδα να φλέγονται αυτές τις μέρες. Δεν είδα κανένα τέμενος. Τι εξέγερση ταξική είναι αυτή? Γιατί είχαμε τεμένη τα οποία μπορούσαν. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε δει το σύνολο των εικόνων. Αλλά δεύτερον, ποια είναι τα τεμένη τα οποία μπορούσαν να καούν και δεν κάηκαν? Επίσης, όταν έχουμε δει, αν θέλει να δει ο ακροατής μας, τεμένοι και μουσουλμανικές περιοχές, όχι απαραίτητος τεμένοι, να φλέγονται, να πυροβολούνται, να παρακτίζονται, μπορεί να κοιτάξει όσα γίνονται στην Τόχθη, για παράδειγμα. Θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλά θρησκεύματα, ή μπορεί να πάει στην Ινδία να δει τι γίνεται εναντίον των μουσουλμάνων, της μουσουλμανικής μειονότητας της Ινδίας, από τους Ινδουιστές, εθνικιστές. Κοιτάξτε, όπως πάντα, έχουμε μια μικρή εικόνα της πραγματικότητας. Αν πάμε από το μερικό στο γενικό, το συμπέρασμά μας είναι λανθασμένο. Αν κοιτάξουμε τον πλανήτη, θα δούμε μια χαρά τεμένη να φλέγονται, να γκρεμίζονται και μουσουλμάνες να διώκονται. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Οι εθνικισμοί, η μυσαλλοδοξία είναι αποτέλεσμα βαθύτερων διεργασιών. Δεν ξυπνά ένας μουσουλμάνος ένα πρωί, παίρνει μια ματέτα και λέει, ας κάνω μια τυχαία τη γειτονιά μου εναντίον των χριστιανών. Άλλος φίλος εδώ. Άρα βγάζεται, λέει, κύριε Τζίμα, off τον Παναγιώτη Κονδύλι, που έχει πει ότι η πολυπολιτισμικότητα με τον τρόπο που πάει να επιβληθεί στην Ευρώπη, είχε πει, είναι καταδικασμένη? Καθόλου. Ανήκω σε αυτούς που λένε ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν υπάρχει. Όχι, είναι καταδικασμένη. Ούτε η Γαλλία είναι πολυπολιτισμική κοινωνία. Το ότι υπάρχουν μουσουλμάνοι, χριστιανοί, Ινδουιστές, άθεοι, αγνωστικιστές σε μια κοινωνία, δεν σημαίνει ότι είναι πολυπολιτισμική. Ποιος το είπε αυτό? Πολυπολιτισμική κοινωνία σημαίνει ότι για μένα γίνει η Παρασκευή, για σας είναι το Σάββατο και για τον άλλον η Κυριακή. Πολυπολιτισμική κοινωνία σημαίνει ότι εγώ μπορώ να απαιτώ να πάρω άδεια τις ώρες του Ραμαζανιού. Ποιος είπε ότι αυτά υπάρχουν στη Γαλλία? Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Η Γαλλία είναι ένα κοσμικό λαϊκό κράτος με ενιαίο πολιτισμό για όλους. Ο ενιαίος πολιτισμός όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει θρησκευτική ελευθερία. Στοιχείο του ενιαίου πολιτισμού είναι και η θρησκευτική ελευθερία και στην Ελλάδα και Γαλλία και αλλού. Καθόλου δεν διαφωνώ με τον Κονδύλι. Ή αν διαφωνώ κάπου είναι σε αυτό, ότι δεν είναι καταδικασμένη. Δεν υφίστανται πολυπολιτισμικές κοινωνίες και δεν μπορούν να υφίστανται, διότι αν το αποπληρώμασταν αυτό, δεν θα ήταν κοινωνίες ενιαίες. Ο Λευτέρης, κύριε Τζίμα, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί στην Πολωνία δεν έχουμε τέτοιες εξεγέρσεις? Γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι ίδιες οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες σε όλες τις χώρες. Δεύτερον, ο βαθμός αποδοχής του πολιτικού συστήματος ενδεχομένως είναι διαφορετικός. Και τρίτον, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα κοινωνικά ζητήματα σε κάθε χώρα για διαφορετικούς λόγους εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη στην Πολωνία έχουμε την επιβολή ενός πολύ ισχυρού εθνικισμού, ο οποίος αποπειράται να κατευνάσει και να καταπιέσει όλες τις κοινωνικές αντιθέσεις. Δεν σημαίνει ότι αυτό σύμπτωμα είναι λιγότερο επικίνδυνο. Θυμίζω ότι μια που ανέφερε την Πολωνία ο ακροατής, ο πολωνικός εθνικισμός έχει βάλει την Πολωνία, ο αναδυόμενος πολωνικός εθνικισμός, σε μια πορεία πολέμου με μια πυρηνική δύναμη. Ναι, δεν έχει εξεγέρσεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τις δικές του εσωτερικές αντιθέσεις του εκεί σύστημα δεν το οδηγεί την Πολωνία σε κάποιο πιο ασφαλή δρόμο από εκείνο της Γαλλίας. Λέω, Γιάννης, κύριε Τζίμα, δηλαδή είναι ψεύδος ότι στα προάστια αυτά τα υποβαθμισμένα, αν μπει λευκός, θα βγει νεκρός? Δεν το κατάλαβα τώρα αυτό, αλλά. Ναι,
ότι στα υποβαθμισμένα μπορεί και να βιώνουν νεκροί. Δεν έχω δει να υπάρχει κάποια μαζική, κάποια επιδημία μαζί. Τον χάσαμε πάλι τον κύριο Τζίμα. Μας ακούτε? Ναι. Βγάλει αυτά τα συμπεράσματα. Ναι, να πω την κύριε Σαχίνη, σας ακούω. Τώρα, στο τέλος σας χάσαμε. Επαναλάβετε. Ναι, έλεγα ότι δεν έχω δει όποιοι μπαίνουν στα γαλλικά πράσινα λευκοί να βγαίνουν νεκροί. Αλλά να πω κάτι άλλο. Αντίστοιχα ζητήματα συγκρούσεων έχουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω ότι την περίπτωση με τον ψιλοδαρμό του Ρότνεϊ Κίνγκ στη δεκαετία του 90. Δηλαδή, πρώτα είχαμε συγκρούσεις μεταξύ λευκών και μη λευκών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά στην Ευρώπη. Δεν ήταν μουσουλμάνοι, χριστιανοί είναι εκεί, είναι μαύροι εκεί. Ο φίλος ο Κώστας, έχετε μια εξήγηση, κύριε Τζίμα, γιατί στη Βρετανία και τη Γερμανία δεν έχουμε αντίστοιχες εξεγέρσεις ενώ συμβαίνουν πάντα στη Γαλλία? Δεν θέλω να μιλάω για πράγματα, βεβαίως, που δεν είμαι ειδήμων. Μπορώ να πω όμως το εξής. Στη Γαλλία είναι προφανές ότι ο κοινωνικός σχηματισμός είναι διαφορετικός από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτα απ' όλα στη Γαλλία έχουμε μια ισχυρή είσοδο συμπαγών πληθυσμών από τις πρώην αποικίες, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν και οι συνεργάτες των Γάλλων, οι οποίοι τους ακολούθησαν μετά τη φυγή των γαλλικών δυνάμεων. Προφανώς το γαλλικό σύστημα ένταξης κοινωνικών ομάδων στον κοινωνικό κορμό τα τελευταία 25 χρόνια είναι σε μια πολύ προβληματική κατάσταση. Θυμίζω ότι στη Γαλλία είχαμε εξεγέρσεις, αλλά δεν είχαμε εξεγέρσεις από το κρίτος. Ο Μάρτιο 68 ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε τώρα. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε και στην Αγγλία έχουμε κατά καιρού συγκρούσεις, δεν είναι τόσο μεγάλης έκτασης. Το γιατί υπάρχουν κοινωνιολόγοι που καλύτεροι εμού να το αναλύσουν. Αλλά ακριβώς αυτό που επισημαίνει ο ακροατής αποδεικνύει ότι το ζήτημα δεν είναι ταυτοτικό. Μουσουλμάνοι υπάρχουν και στην Αγγλία πάρα πολλοί. Και Ινδουιστές υπάρχουν κτλ. Δεν έχουμε τις ίδιες έκτασης γεγονότα. Είναι ο ειδικός κοινωνικός σχηματισμός της Γαλλίας μέσα βεβαίως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που οξύνει κοινωνικές αντιθέσεις και προκαλεί αυτές τις συγκρούσεις. Θέλω να κλείσουμε με μια παρατήρηση του Νικόλα. Απόλυτα σωστό, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει πολυπολιτισμικότητα. Μπορεί να υπάρξει μόνο αρμονική συμβίωση υπό όρους και προϋποθέσεις και εντός ασφικτικού πλαίσιου. Ο Αντώνης λέει, δεν έχει δει να υπάρχει τίποτα τέτοιο με βία και ρατσισμό κατά λευκών στα γκέτο Ισλαμιστών στο Παρίσι. Κύριε Τζίμα, λέει, δεν τα έχετε δει. Κοιτάξτε, να πούμε λίγο κάτι. Ο ρατσισμός είναι ένα πολύ ειδικό φαινόμενο. Δεν είναι οποιαδήποτε βία η εκδήλωση. Δεν είναι ρατσισμός. Είναι ένα πολύ αρνητικό φαινόμενο, η βία αυτού του είδους, αλλά δεν είναι ρατσισμός. Ο ρατσισμός είναι η θεσμοποιημένη. Δηλαδή μια σειρά τυπικών συμπεριφορών ή και άτυπων συμπεριφορών, δηλαδή οι οποίες δεν επιβάλλονται από την νομοθεσία, αλλά είναι πολύ καλά εμπεδωμένες από την κυρίαρχη ομάδα, είτε δια του κράτους είτε με άλλους τρόπους, εναντίον μιας ομάδας η οποία είναι μειοψηφική, μειονεκτή, οτιδήποτε. Στη Γαλλία δεν έχουμε μαύρο ρατσισμό, ούτε μουσουλμανικό ρατσισμό εναντίον των χριστιανών, διότι το γαλλικό κράτος δεν ηγεμονεύεται από αυτές τις δυνάμεις. Στη Γαλλία, όπως και σε άλλα κράτη συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, υπάρχει ένας υφέρπον, πανταχού παρόν, αλλά όχι ομολογούμενος ρατσισμός εναντίον των φτωχών. Υπάρχει ένας κοινωνικός ρατσισμός στον οφειλελευθερισμό εναντίον της φτώχειας, διότι η φτώχεια αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα όχι ατυχίας ή συστημικού λάθους, αλλά αποτυχίας των ίδιων των προσώπων που βρίσκονται σε καθεστώς φτώχειας και περιθωριοποίησης. Και επειδή συγκεκριμένης προέλευσης άνθρωποι συνήθως είναι οι φτωχότεροι και εναντίον αυτών, μαζί και με ιστορικούς λόγους. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να ονομάζουμε ρατσισμό οποιαδήποτε εκδήλωση βίας, έστω και συλλογικής, εναντίον μιας κοινωνικής ομάδας. Ο ρατσισμός έρχεται από τα πάνω. Και πάνω στη Γαλλία δεν είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι οι μαύροι, δεν είναι οι άνθρωποι των υποβαθμισμένων προεδριών. Κύριε Τζίμα, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Μ' αρέσει ότι υπάρχει μια ένταση στο διάλογο. Καλό είναι αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η πεμπτουσία.
να ακούγονται όλες οι απόψεις. Μου λέει κάποιος να φέρετε κάποιον που τα λέει ανάποδα από τον κύριο Τζίμα. Μάλλον δεν παρακολουθείτε τη συχνότητα αυτός που το γράφει. Καλημέρα κύριε Τζίμα, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλά, ευχαριστώ πολύ.